Κάθε πέρυσι και καλύτερα. Και αυτό γιατί μπορεί σήμερα Σάββατο η αγορά να έσφιζε από ζωή, όμως η τσέπη των πολιτών δεν επέτρεπε πολλές αγορές και πολλά έξοδα. Γενικά για ψώνια δεν πάω πάρα πολύ. Ταξίδια πιο πολύ και τα ψώνια κυρίως. Ρούχα κλπ. Λιγότερα ρούχα, λιγότεροι καφέδες. Μειωμένες οι αγορές ήδη ένδυσης και υπόδησης. Οι καταναλωτές μπαίνουν στα καταστήματα όχι για να αγοράσουν αλλά μόνο για να κοιτάξουν. Έχει μειωθεί με, αλλά κάνουμε οικονομίες ούτως ή άλλως από πάντα. Από την άλλη πλευρά στις καφετέρειες τα πράγματα ήταν καλύτερα. Έστω και αν η τιμή του καφέ στην Αγίου Νικολάου δεν έχει μειωθεί. Έχει 3,5 ευρώ. Δεν σταματάμε ποτέ. Ο καφές δεν πέφτει στην οικονομική κρίση. Ακόμη και όταν βλέπουμε τιμές παραπάνω από το κανονικό. Είναι επιλογή του καθενός που θα πιει το καφέ του. Ακριβούτσικο. Γιατί τώρα με την κρίση πρέπει να πέσουν οι τιμές. Βλέπετε μειωμένη κίνηση στις καφετέρειες ή αντιθέτως? Έχει μειωθεί λίγο η κίνηση, αλλά όχι όσο θα έπρεπε. Δεν κόβεται ο καφές. Πόσο πληρώνετε για ένα? 3,5-4 ευρώ. Την τιμή πώς τη βλέπετε? Υψηλή, πολύ υψηλή. Για ένα καφέ πολύ υψηλή τιμή. Πιστεύω ότι είναι αρκετά ακριβά και μια και ήμουν εξωτερικό τώρα τελευταία είναι αρκετά πιο ακριβά εδώ καφές. Από εκεί και πέρα, ναι, στα υπόλοιπα κόβεται και στον καφέ κόβεται, αλλά δεν θέλουμε. Σύμφωνα με τους καταστηματάρχες, η τιμή του καφέ παραμένει στα ίδια επίπεδα με πέρυσι. Βέβαια, υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι προτιμούν να πάρουν τον καφέ τους και να το πιούν στον δρόμο, αφού έτσι τους έρχεται φθηνότερα, αφού σε κάποια καφέ πωλείται ακόμη και 1 ευρώ.